Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν πληρωνόμαστε. Έχουμε από το τρίτο μνημόνιο δέσμευση ότι θα πληρωνόμαστε εντός 60 ημερών. Ένα αυτό, και δεύτερον ότι μέχρι 31 Μαρτίου πρέπει να έχουν αποπληρωθεί οι παλαιές οφειλές των ταμείων που ενετάχθησαν στο ΕΟΠΗ. Οι 60 μέρες έχουν ξεχυλώσει, έχουν περάσει τις 100, δηλαδή για να γίνει κατανοητό. Οι συνταγές που εκτελέσαμε τον Οκτώβριο θα έπρεπε να πληρωθούν με καταληκτική ημερομηνία της 10 Ιανουαρίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληρωθεί παρά τα μισά χρήματα του Οκτωβρίου. Πληρωνόμαστε με 20%, με 30% και αν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει τήρηση καμία της σύμβασης, της τελευταίας, της δέσμευσης του Μνημονίου, εμείς δεν έχουμε προβεί σε κινήσεις, σε κινητοποιήσεις, όπως αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων. Δίνουμε κανονικά. Δυστυχώς δίνουμε κανονικά, με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία πια. Και αν επιμεθείτε τώρα αυτές τις αφιλιγερότητες. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι... Είναι τραγική και ο κόσμος έχει δίκιο, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Ταυτόχρονα, είναι το καθεστώς των ελλείψεων πλέον έχει εκτροχιαστεί η κατάσταση. Είναι πάρα πολλά φάρμακα σε έλλειψη για τους γνωστούς λόγους. Ότι πέφτουν οι τιμές εδώ, ότι είναι περισσότερο συμφέρον για κάποιους από τις εταιρείες να τα διακινούν στο εξωτερικό. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία πραγματικά πρέπει να επέμβει κάποιος, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και ο κόσμος, οι ασφαλισμένοι, να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΠΗ. Δεν γίνεται έτσι.